Νίκη λοιπόν ψυχολογίας, νίκη επιστροφή στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ακόμη ένα παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, την προσεχή Πέμπτη για τον ΠΑΟΚ, που έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου σε όλους τους στόχους, τους εγχώριους στην σεζόν, το τελευταίο δεκαήμερο. Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Κοίταξε, το μπάσιμο του ΠΑΟΚ είναι πολύμηνο, θα έλεγα, από τον Νοέμβριο και μετά. Νομίζω ότι σταδιακά, και τώρα μπορούμε να πούμε ότι παρακολουθούμε την ομάδα αυτή την περίοδο που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, και σήμερα είδαμε μια εκπληκτική ποδοσφαιρική παράσταση, επαναλαμβάνω, από την ομάδα που τους τελευταίους μήνες παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, σίγουρα αναλογικά και με το ρόστερ του, με όλους τους πιτσιρικάδες που έχει και με την εκκίνηση που έκανε, που έπρεπε να δημιουργήσει και πάλι ένα σύνολο. Σήμερα απέναντι στο πρώτο πόρο του πρωταθλήματος, έξω από ελάχιστες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, είχε τον απόλυτο έλεγχο, πίεσε σωστά, δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια στους γηπεδούχους, έτρεξε πολύ καλά στις δικές του μεταβάσεις, κυκλοφόρησε την μπάλα σωστά, έβαλε 3 γκολ, ατύχησε, τα δοκάρια του στέρισαν και άλλα τέρματα σήμερα για να γράψει ιστορία. Νομίζω ότι γενικώς αξιοποίησε πολύ καλά στο πνευματικό κομμάτι το 2-0 της Τετάρτης. Mm-hmm. Πήρε αυτοπεποίθηση, γιατί είπαμε, είναι μια νέα ομάδα και με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μπήκε και έκανε, νομίζω, σήμερα την πιο ολοκληρωτική εμφάνιση ελληνικής ομάδας που έχουμε δει φέτος σε ντέρμπι. Γιατί όλα παίζουν ρόλο και ο αντίπαλος παίζει ρόλο. Και τώρα έχει έναν τελικό μπροστά του για το κύπελο. Το μάτς της Πέμπτης δεν έχει αύριο για αυτόν που θα χάσει. Πρέπει γρήγορα να ξεχάσει το σημερινό, να αφοσιωθεί στις ανάγκες του επόμενου παιχνιδιού, γιατί πάλι του λείπουν πολλοί ποδοσφαιριστές, δεν έχει πολλά περιθώρια να δώσει δυνάμεις, και νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη νίκη για να ψηθεί και ο δικός του κόσμος, κυρίως για αυτή την προσπάθεια που γίνεται, να στηρίξει ακόμα περισσότερο. Γιατί ο ΠΑΟΚ χτίζεται, ο ΠΑΟΚ του χρόνου θέλει να κάνει τα πιο μεγάλα άλματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κοίτα Δημήτρη, αντικειμενικά τώρα, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έχει μπει στη διεκδίκησή του έχοντας handicap από το ξεκίνημά του. Ναι, αυτό του ακριβώς. Χρόνου, όταν όλοι θα ξεκινήσουν από το μηδέν, έχοντας έναν βασικό κορμό που είπες ότι είναι η βασική πρόθεση της ομάδας, σίγουρα έχει άλλες βλέψεις. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σε μια χρονιά που διανύουμε τώρα και γίνονται φοβερά τρακαρίσματα μεταξύ των πρωτοπόρων, ότι θα αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Ειδικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Όχι, ναι, δεν αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους. Απλά βλέπεις ότι σε μάτς με μικρομεσαίους έχει πολλές ισοπαλίες φέτος και αυτά τον πληγώνουν. Σε γενικές γραμμές. Θα δούμε. Ας μην προβλέπουμε. Ας μείνουμε στο σήμερα, ας μείνουμε στο σόου του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πλέον κάνει τη διαφορά και στα ντέρμπι, ακόμα και σε εκτός έδρας δύσκολες αναμετρήσεις, ξεπερνώντας και πολλά σκληρά τάκλιν, πολύ άσχημα τάκλιν που έγιναν και σήμερα, και επειδή δεν τιμωρήθηκαν τα πρώτα, τα είχαμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Μακάρι να είναι καλά, για να τον χαιρόμαστε όσο το χαιρόμαστε στα ελληνικά γήπεδα. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω για να κλείσουμε με αυτή. Θεωρείς ότι τα αποτελέσματα που παίρνει το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΟΚ ενισχύουν και τις πιθανότητες για πιο ουσιαστική και δυναμική ενίσχυσή του, ή είναι απλά η πρόθεση για ενίσχυση μέρος του πλάνου της επόμενης σεζόν? Συνδυάζεται δηλαδή και με τα αποτελέσματα που φέρνει αυτή τη στιγμή η ομάδα? Ναι. Κοίταξε, όλο το ρεπορτάζ έλεγε μέχρι πριν λίγο καιρό ότι πάμε για, έτσι έλεγαν τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. μία ίσως με το ζόρι. Εγώ πρέπει να πω ότι στο timing, ακριβώς μετά τον Άρη, μετά τον ΠΑΟΚ Άρης, γύρισε το κουμπί. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή όχι, ή αν ψήθηκε ο ιδιοκτήτης. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάλυψε ένα κενό του, και δουλεύει να καλύψει και άλλα με στόχο και μακροπρόθεσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει και πάλι πολλές αλλαγές το καλοκαίρι. Και επειδή χτίζεται, επαναλαμβάνω, χτίζεται και για τον επόμενο χρόνο, θα κάνει τώρα, από ό,τι φαίνεται, μία με δύο κινήσεις ακόμα για να τις γλιτώσει, να τις προλάβει
από το επόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Ωραία, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ.